Θέλω να σας πω ότι σκοπεύω να σας κάνω μία παρουσίαση η οποία θα διαρκέσει περίπου μία μισή ώρα. Όμως είμαι στη διάθεσή σας μετά να κάτσουμε όσο θέλετε για να κουβεντιάσουμε. Ο στόχος μου λοιπόν δεν είναι να κάνω μία εισήγηση επιστημονική, να σας κοιμήσω και μετά από λίγο να φύγουμε και να μην θυμόμαστε τι είπαμε. Ο στόχος είναι να ανταλλάξουμε. Και πριν από αυτό, θέλω πάρα πολύ να απαντήσετε εσωτερικά και με ειλικρίνεια αυτές τις ερωτήσεις που σας δίνω εδώ. Δεν θα τις μοιραστούμε. Ας είστε ειλικρινείς λοιπόν, γιατί θα είναι για τον εαυτό σας μόνο. Οκ. Okay. Πόσους ρόλους έχεις στη ζωή σου? Ποιος πιστεύεις πως είναι ο σπουδαιότερος? Μητέρα. Κρατήστε την απάντηση. Σου αρέσεις σε αυτόν τον ρόλο? Προσωπικές οι απαντήσεις. Έτσι μια λίγο τρίκη ερώτηση. Εάν βάλουμε τα ίδια υλικά στην ίδια θερμοκρασία, στον ίδιο φούρνο, στην ίδια φόρμα, μπορεί να βγάλουμε διαφορετικό κέικ? Ναι. Με τα ίδια υλικά, στην ίδια φόρμα, στον ίδιο φούρνο, τον ίδιο χρόνο, δύσκολο. Άμα είναι καλασμένο, εγώ το καταφέρνω. Εγώ το καταφέρνω. Ωραία, ρητορική ερώτηση λοιπόν. Και το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε για να αλλάξουν τελικά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που άλλαξες μία συμπεριφορά? Τι σε κινητοποιεί να κάνεις αλλαγές? Και τι σε σταματά? Βασικές και αίρειες ερωτήσεις αυτογνωσιακού περιεχομένου, οι οποίες όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία για από εδώ και πέρα, για την κουβέντα μας. Χτίζοντας λοιπόν την αυτοπεποίθηση του παιδιού, αλλά και ακόμα πριν σας πω αυτό, θέλω να σας πω μια πολύ μικρή ιστορία. Έχουμε λοιπόν μια κυρία, μια μαμά σαν και εσάς, ή έναν μπαμπά σαν και εσάς. Ευτυχώς που υπάρχουν και κάπου και κάτι μπαμπάδες και αλλάζουν το στατιστικό στοιχείο. Δεν είναι σύνηθες. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος κινείται καθημερινά στη δουλειά του, στη ζωή του, κάνει αυτά που κάνει κάθε μέρα. Και μία μέρα γυρίζει πίσω στο σπίτι αυτή η μαμά και ανακαλύπτει ότι τα έπιπλά της έχουν πάρει οντότητα, μιλούν, κινούνται, αλλάζουν θέσεις. Φεύγει ο καναπές από εδώ και πάει από εκεί, και φεύγει το τραπέζι από εκεί και πάει εκεί. Είναι έκπληκτη. Στην αρχή της φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, αλλά μετά από λίγο αρχίζει να την ενοχλεί, γιατί εκείνη έχει μάθει πράξεις και όχι λόγια. Να μην πω πολλά, είναι κατανοητό. Κοινωνικό ενδιαφέρον είναι εργαλείο του υπεύθυνου γονέα για το αύριο, για τους πολίτες που μεγαλώνουμε, να έχουμε, να αναπτύσσουμε κοινωνικό ενδιαφέρον. Βέβαια, αν δεν αναπτύσσει ο γονέας κοινωνικό ενδιαφέρον, δεν θα αναπτύξει και το παιδί. Που σημαίνει λοιπόν ότι τι λέμε τώρα, λέμε ότι το παιδί μαθαίνει από το παράδειγμα. Όσο και να του λέω, πόσο σπουδαίο είναι να φροντίζουμε το νερό και εγώ πλέον τα δόντια μου και αφήνω τη βρύση να τρέχει, δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει αυτό. Έτσι, ή τα σκουπίδια και ανοίγω το παράθυρο και πετάω το μπουκάλι έξω, αλλά κοίταξε να δεις το σωστό είναι να μην πετάμε σκουπίδια στον δρόμο. Δεν γίνεται το μάθημα. Το κοινωνικό ενδιαφέρον λοιπόν, εκτός από το ότι εκπαιδεύεται κανείς, γίνεται και από το παράδειγμα. Δεν μπορεί να λέω να σέβεσαι τους μεγάλους και μόλις κλείσει το τηλέφωνο με την πεθερά μου να βρίζω. Δεν γίνεται. Κοινωνικό ενδιαφέρον. Αγάπη χωρίς όρους και όρια. Δεν σε αγαπώ γιατί έφαγες το φαΐ σου, είσαι καλό παιδί, διάβασες τα μαθήματά σου. Σε αγαπώ όπως και να είσαι. Δεν διαπραγματεύομαι την αγάπη σου, την αγάπη μου για σένα. Είναι δεδομένη. Χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις. Ό,τι και αν κάνεις θα σε αγαπώ, την πράξη σου μπορεί να μην την αγαπώ, αλλά ό,τι και αν κάνεις, εγώ θα σε αγαπώ. Δεν γίνεται αντιληπτό από τα παιδιά αυτό, διότι δεν ακούγεται. Το θεωρούμε δεδομένο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν αγαπάει το παιδί του χωρίς όρους και όρια, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι θα το αντιληφθεί. Όχι, δεν θα το αντιληφθεί. Θέλει και να τα ακούσει. Έτσι λοιπόν, εάν το μεγαλώνω με αυτές τις προϋποθέσεις και με αυτά τα εργαλεία, το παιδί μου αποκτά την πεποίθηση της ψυχικής υγείας που είναι, ανήκω και είμαι σημαντικός. Μόλις λοιπόν σας λέω ένα σημαντικό
πολύ σημαντικό ουσιαστικό απόφθεγμα, ας πούμε, της ψυχολογίας. Για να είμαι ψυχικά υγιής, χρειάζεται να ανήκω και να είμαι σημαντικός. Πού να ανήκω? Να ανήκω στους ομοίους μου, να ανήκω στην οικογένειά μου, να ανήκω στην τάξη μου, να ανήκω στην πατρίδα μου, στην πόλη μου, στο νησί μου, στον πλανήτη μου. Άμα αισθάνομαι εξωγήινος, δεν είμαι καλά, δεν αισθάνομαι ήσυχα με μένα και τον περίγυρό μου. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ας πούμε, αν έχουμε, με φανταστείτε να δούμε από τις εικόνες που έχουμε από παλιές ταινίες ή από τον περίγυρό μας. Μία γυναίκα, γεροντοκόρη, κακιασμένη και δυστυχισμένη. Έχει ψυχική υγεία, είναι κλεισμένη και κάθεται από τα κουρτινάκια και κοιτάει τους γείτονες που περνάνε, ας πούμε, μία φαντασίωση. Δεν ανήκει και ούτε νιώθηκε σημαντική. Ανήκω λοιπόν και είμαι σημαντικός, όχι σπουδαίος, είμαι σημαντικός, είμαι ένας σημαντικός.